Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα στην Κέρκυρα την προπαραμονή των εκλογών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και γραμματέα μας, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός μας, τον Παύλο τον Μαρινάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τις μεγάλες νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τώρα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου οι περιφερειάρχες οι οποίοι κατεβαίνουν ως υποψήφοι και έχουν τη στήριξη του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να είναι και την επόμενη μέρα περιφερειάρχες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο κύριος Μαρινάκης ήρθε εδώ να στηρίξει και αυτός αυτή την κρίσιμη προτελευταία μέρα τη Ρόδη Κράτσα, την περιφερειάρχη μας, που θέλουμε και την επόμενη μέρα να συνεχίσει το έργο της. Καλωσορίζω τον γραμματέα μας και τον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο στην Κέρκυρα. Και Παύλο, λόγο σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και σε ευχαριστώ για όσα είπες. Η αλήθεια είναι ότι μας συνδέει και μία φιλία από τα χρόνια της αντιπολίτευσης, από τα χρόνια τα δικά μου στην νεολαία, και ο φιλόξενος τρόπος που μας υποδέχεσαι κάθε φορά στην Κέρκυρα, αλλά και ο πολύ διεκδικητικός τρόπος τον οποίο αντιμετωπίζεις όλα τα ζητήματα, είναι νομίζω δύο βασικοί λόγοι από τους πολλούς, καθώς και όλους οι υπορέκους και όλους οι δρομοί, που συνεχώς ανανεώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, που είναι ο πιο αδιάψευστος κριτής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που την τελευταία ημέρα της προεκλογικής περίοδου στην πραγματικότητα, σήμερα Παρασκευή, βρίσκομαι εδώ μαζί σας, στην Κέρκυρα, στα Ιόνια νησιά, δίπλα σε έναν άνθρωπο που τον θεωρώ σπουδαίο, τη Ρόδη Κράτσα. Με εντολή του Πρωθυπουργού βρίσκομαι σήμερα εδώ, με παρένεσή του, γιατί πολύ απλά θέλουμε να γίνει απολύτως σαφές ότι η εκλογή της Ρόδης εκ νέου για την περιφέρεια Ιωνίου δεν είναι αποτέλεσμα κομματικής επιταγής, δεν είναι προϊόν μιας υποχρέωσης κομματικής, σε καμία περίπτωση. Είναι ζωτικής σημασίας για τα Ιόνια νησιά. Και είναι πολύ σημαντικό που μπορώ να το πω αυτό λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, τώρα που δεν υπάρχουν ούτε περιθώρια για προβλέψεις, ούτε περιθώρια για διάφορες διαρροές και ισχυρισμούς. Ήρθε η ώρα των πολιτών. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί κρίνουν, αυτοί βάζουν κάτω τα δεδομένα τα οποία τους δίνουν οι υποψήφοι. Και αυτή είναι, ας πούμε, η διαφορά που κάνει η δημοκρατία. Αυτό κάνει ξεχωριστό κάθε εκλογική διαδικασία. Ό,τι και να πούμε, από ένα σημείο και μετά, μοναδικοί κριτές είναι οι πολίτες. Εγώ λοιπόν, ερχόμενος εδώ, ήθελα να σας μιλήσω για το έργο. Ήθελα να σας μιλήσω με όσο δυνατόν περισσότερα επιχειρήματα, αν και νομίζω ότι τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα, βλέποντας τα δεδομένα και συγκρίνοντας όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες, ότι τα Ιόνια, επί των ημερών της Ρόδης Κράτσα, είναι η πρώτη περιφέρεια σε απορροφητικότητα ΕΣΠΑ, κατάλαβα γιατί είναι σημαντικό ένας άνθρωπος με ευρωπαϊκή πορεία, ένας άνθρωπος που τον σέβονται και εντός αλλά και εκτός συνόρων, είναι στο τιμόνι των νησιών μας. Και χρησιμοποιώ ένα πρώτο πληθυντικό, γιατί όπως γνωρίζετε, ως πατρινός, όλα μου τα καλοκαίρια τα έχω περάσει μέχρι και το τέλος του σχολείου στο Ιόνιο. Στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο, στην Ιθάκη, στους Παξούς. Εδώ τα έχω περάσει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο αγαπώ τα νησιά αυτά. Είναι λοιπόν η πρώτη περιφέρεια σε απορροφητικότητα ΕΣΠΑ. Σε εντάξεις έργων ΕΣΠΑ. Η πρώτη. Έχει διπλασιάσει και υπερδιπλασιάσει τα έργα σε σχέση με την προηγούμενη θητεία. Δηλαδή σε σχέση με το 2014-2019. Έχει υπερδιπλασιάσει τα έργα το 19-23. Έχει ήδη ξεκινήσει, έχει δημοπρατήσει 18 εκατομμυρίων ευρώ έργα οδοποίησης, ζωτικής σημασίας για το νησί. Αυτά είναι κάποια από αυτά τα οποία έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή για όλα τα νησιά. Το κυριότερο όμως είναι ότι πολύ πριν θυμηθούν κάποιοι την πολιτική προστασία, πολύ πριν θυμηθεί η αντιπολίτευση την ανάγκη να γίνουν τα μεγάλα έργα, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο αντιπλημμυρικών έργων, σε επίπεδο προληπτικών έργων, η Ρόδη και η ομάδα της κινήθηκαν άμεσα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, εκπροσωπώντας
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας αυτή την τεράστια τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Ο τόπος αυτός πόνεσε πολύ στο παρελθόν από μετά Χριστόν προφήτες, πόνεσε πολύ στο παρελθόν από αυτούς οι οποίοι ήταν στη συνέχεια εκ των υστέρων κήρυκες των μεγάλων έργων και των μεγάλων αποφάσεων, και όταν είχαν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους δεν μπορούσαν ούτε ένα 112 να λειτουργήσουν, το οποίο μάλιστα στη συνέχεια το υποτιμούν για την προστασία των ανθρώπινων ζώων. Είχαν μια πολιτική προστασία διαλυμένη, μια ημιδιαλυμένη Γενική Γραμματεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν των αποφάσεων σε λίγες ημέρες και σε όλη την Ελλάδα, με απόφαση του Πρωθυπουργού ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να στηριχθούν 13 άξιοι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και η Ροδικράτσα στο Ιόνιο. Το ξαναλέω, το είπα και στο Βόρειο Αιγαίο, στην αντίστοιχη εκδήλωση που κάναμε εκεί για τον υποψηφιό μας, τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Καμία περιφέρεια της χώρας δεν είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ένα κομμάτι του χάρτη που θέλουμε να βαφτεί μπλε. Έχουμε πολύ λίγους μήνες από τις εκλογές, βουλευτικές εκλογές. Ήταν τεράστια εμπιστοσύνη των πολιτών στην παράταξή μας και στον πρόεδρό μας. Είναι και τεράστια η ευθύνη. Για μας αυτές οι 13 εκλογικές μάχες είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί για να γίνουν πράξη όλα αυτά τα έργα, για να ολοκληρωθούν πλήρως, για να μην γυρίσουμε πίσω, για να μην κάνουμε κανένα πισωγύρισμα, κάναμε πολλά βήματα μπροστά, μην κάνουμε άλλα τόσα πίσω, είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους στο τιμόνι των περιφερειών, των 13 περιφερειών, που να είναι σύμμαχοι των μεγάλων αλλαγών, που να έχουν την ίδια αναπτυξιακή λογική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, που να αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, που να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους και παντού. Είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό καλοκαίρι και κλείνω, γιατί ερχόμενος εδώ ξανακοίταξα αν είναι όντως 6 Οκτωβρίου, έτσι. Μας βοήθησε πάρα πολύ και οι πρωτοβουλίες που έγιναν από την κυβέρνηση, μας βοήθησε όμως πάρα πολύ και η ανθρωπιά των κατοίκων. Κλείνω λοιπόν γνωρίζοντας ότι η δημιουργική λογική που έχετε εδώ στο Ιόνιο, οι ικανότητές σας, ο φιλόξενος τρόπος που υποδέχεστε τους ανθρώπους, σας κάνει ξεχωριστούς. Έχετε καταφέρει και έχουν αγαπήσει την Ελλάδα άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Είστε η πιο ζωντανή, η καλύτερη διαφήμιση. Τα στοιχεία που παίρνουμε από τον τουρισμό δεν είναι αριθμοί οι οποίοι από μόνοι τους ψυχρά λένε κάτι. Είναι ένα συνδυασμός αυτών των δεδομένων με τη δική σας προσπάθεια και δουλειά. Και θέλω λοιπόν να πω εκ μέρους όλων ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη δουλειά που έχετε κάνει, για το χαρακτήρα σας, για τον τρόπο σας, για την υπομονή σας, για τη φιλοξενία σας, για το γεγονός ότι διαφημίζετε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο με τη Ροδικράτσα στο τιμόνι. Πάμε δυνατά για μια μεγάλη νίκη σε πολύ λίγο, σε λιγότερο από 48 ώρες, γιατί αυτό ακριβώς αξίζει στον τόπο, για να παραλάβουν οι επόμενες γενιές πλήρη και ολοκληρωμένα όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.